Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε δίνει πιέσεων βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα τα ελληνικά ομόλογα, καθώς οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει τις αποδόσεις τους. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τα τελευταία 24 ώρα τα ελληνικά ομόλογα όντως έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα και οι αποδόσεις να έχουν αυξηθεί, κάτι που δεν είναι καλό για τα ομόλογα, αλλά και το spread σε σχέση με το γερμανικό ομόλογο να έχει αυξηθεί κατά περίπου 80 μονάδες βάσης τις τελευταίες ημέρες. Όπως πολύ σωστά είπες, είναι μια σειρά από λόγοι που έχουν οδηγήσει στην αύξηση αυτή των αποδόσεων και τις πιέσεις στα ομόλογα. Ένας από αυτούς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα. Αναφέρομαι και στην όλη σκανδαλολογία των τελευταίων ημερών και τις τελευταίες εξελίξεις με τον Νοβάρτης και το τι μπορεί αυτό να σημαίνει. Είχαμε και τα ελληνοτουρκικά, τα οποία σίγουρα δεν βοηθάνε πάρα πολύ και την διεθνή κατάσταση. Όμως κακά τα ψέματα είναι και πέρα από το εσωτερικό θέμα υπάρχουν και θέματα κερδοσκοπίας, καθώς εν όψη και της έκδοσης του ευτετούς ομολόγου που έγινε με επιτυχία την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε δει να έχουμε μια πολύ καλό κλίμα για τα ελληνικά ομόλογα, ένα ενδεχομένως υπερβολικά καλό κλίμα που έρχεται τώρα η ίδια η ζωή να το εξισορροπήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και σε διεθνές επίπεδο αρκετές πιέσεις στις αγορές, μετά το sell-off των προηγούμενων εβδομάδων και στην Αμερική και στην Ευρώπη είναι λογικό να υπάρχει μια ανησυχία, και από την άλλη, καθώς περιμένουμε τώρα την Δευτέρα, έχουμε και στο επίπεδο Eurogroup τις εξελίξεις για την εκδαμίευση της δόσης και για το ελληνικό χρέος, αλλά και για το τι γίνεται, την κουβέντα για την προληπτική γραμμή στήριξης και ουσιαστικά την επόμενη μέρα της Ελλάδας μετά το λήξη της τέταρτης αξιολόγησης, είναι πολύ λογικό να υπάρχει μια νευρικότητα. Όλο αυτό βέβαια λειτουργεί αρνητικά, καθώς η κυβέρνηση θα ήθελε να προχωρήσει και σε άλλες εκδόσεις ομολόγων μέσα στις επόμενες εβδομάδες και σίγουρα πριν το κλείσιμο της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης. Οι συγκυρίες δεν την βοηθάνε βέβαια καθόλου. Οι συγκυρίες πραγματικά δεν την βοηθάνε, και καθώς θέλει να έχει τη λογική της καθαρής εξόδου, αυτό είναι το σενάριο που προωθεί από ό,τι φαίνεται και η Κομισιόν, χωρίς προληπτική γραμμή στήριξη, θα ήθελε να μπορεί να βγει στις αγορές με δελεαστικά επιτόκια. Κάτι τέτοιο όμως που τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι εφικτό, καθώς οι πολύ υψηλές αποδόσεις των ομολόγων σημαίνουν ότι πρέπει να πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά τα χρήματα τα οποία θα δανειστούμε από τις αγορές. Οπότε αυτό είναι λογικό να δημιουργεί ένα πονοκέφαλο, όχι μόνο για άμεσα για τις επόμενες εβδομάδες για την κυβέρνηση, αλλά και πιο μέσω μακροπρόθεσμα, καθώς αν δεν εξασφαλίσεις ότι θα δανείζεσαι με ευνοϊκά επιτόκια, είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλίσεις συνεχεία μια καθαρή έξοδο στις αγορές και μια βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους.